στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που γίνονται τον τελευταίο καιρό σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Εμείς οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ναυπλίου συμμετέχουμε σήμερα στην τρίωρη στάση που έχει αποφασίσει η Ομοσπονδία μας με τα γνωστά αιτήματα, δηλαδή τις αμοιβές που μας χρωστάνε από το Μάρτι, τη στιγμή που έχουν πετσοκόψει τους μισθούς μας και δεν μπορούμε να ζήσουμε, και τα σχέδια που υπάρχουν και ενάντια στα σχέδια που υπάρχουν για κλείσιμο νοσοκομείων. Ένα από αυτά τα νοσοκομεία, με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από παντού, είναι και το νοσοκομείο Ναυπλίου και κατ' επέκταση και το νοσοκομείο του Άργους, δυστυχώς. Η Αργολίδα δυστυχώς έχει προγραμματιστεί από την κυβέρνηση, την Τρόικα, το Δουνουτού και όλους αυτούς που καταδυναστεύουν σήμερα τον ελληνικό λαό και όλους τους άλλους λαούς της Ευρώπης, έχει αποφασιστεί η Αργολίδα να μείνει χωρίς υγεία. Αυτό δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ναυπλίου και ο ναυπλιώτικος λαός και ο αργολικός λαός έχουν ξεκινήσει αγώνες. Συσπηρώνεται όλο και περισσότερος κόσμος γύρω μας και γίνονται συνεχώς κινήσεις εναντίον αυτής της πολιτικής. Αυτή η πολιτική δεν θα περάσει και καλούμε όλο το λαό μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων του Ναυπλίου και μαζί με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Άργους να αντισταθούμε σε αυτή την πολιτική. Συνάδελφοι, καταρχήν ζητάμε συγγνώμη από τους συμπολίτες που και αυτοί στη δύσκολη στιγμή της ζωής θα χρειαστούν αυτό το, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη με τους από πάνω, το πού θα είναι και τι θα είναι στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εμείς με τους πολίτες δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ωραία, πολιτισμένα, θα πούμε πέντε πράγματα εδώ, γιατί ο αγώνας ο δικός μας, ο αγώνας των υγειονομικών δεν είναι για τον εαυτό μας, είναι με το βλέμμα στον πολίτη. Δηλαδή ο πολίτης του Ναυπλίου, εάν γίνουν αυτά που θέλουν, το μνημόνιο και όλα αυτά, δεν θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας σε ένα τέτοιο νοσοκομείο. Μια πόλη σαν το Ναύπλιο που δίνει στην εθνική οικονομία, πιθανότατα θα γίνουμε ο περίγελος της Ευρώπης, ότι υπάρχουν συνθήκες περίθαλψης, γιατί όλοι, ακόμα και για διακοπές όταν θα έρθουν εδώ, δεν θα είναι ευτυχισμένοι. Μηχανάκια κυκλοφορούν, προβλήματα υπάρχουν, λίγο αλκοόλ παραπάνω θα υπάρχει. Σύν ότι ο πληθυσμός, νομίζω, αυτής της, του κομματιού που είναι σε μία απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, χρήζει υπηρεσίες υγείας. Είναι προφανές το ότι έρχεται, είναι προφανές ότι αυτή η πολιτική καταστρέφει την κοινωνία, τους εργαζόμενους, το δημόσιο σύστημα υγείας και κάθε κοινωνική παροχή που υπήρχε μέχρι σήμερα. Είναι δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας πλέον θα βρεθεί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, και βρίσκεται ήδη ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και βέβαια αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική θα είναι καταστροφική και για τη χώρα και για τους εργαζόμενους και για το λαό μας. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι κάνουμε. Πρώτον, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο αγώνας δεν θα είναι ένας αγώνας μιας μέρας. Θα είναι ένας αγώνας διαρκείας, τον οποίο πρέπει να τον δώσουμε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να τον δώσουμε καταρχήν οι εργαζόμενοι μόνο στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι μόνο στο δημόσιο ή, ξέρω εγώ, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και ο καθένας ξεχωριστά. Πρέπει να τον δώσουμε ενωμένα, όλοι μαζί, μαζί και με άλλα στρώματα που σήμερα χτυπιώνται, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι μικρομαγαζάτορες, οι οποίοι κλείνουν τα μαγαζιά τους, όλοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δύναμή μας είναι η ενότητα, είναι η αποφασιστικότητα, είναι ο αγώνας.